εξαιτίας νομίζω της μικρής, επέλεξες να πάρεις απόσταση από τη δουλειά σου. Είναι μια μεταβατική περίοδο, ίσως και ήθελα και λίγο χρόνο για τον εαυτό μου τότε, εκείνη την περίοδο. Είχες πάει στην Αίγινα, νομίζω, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Ναι, ναι. Μετά τον πρώτο καιρό, μάλλον, χωρίς. Ναι, ναι, τον πρώτο χρόνο έφυγα. Ήταν μια βάση, μέχρι να δω τι θα κάνω. Οπότε ναι, πήγα στη μαμά. Ήτανε λίγο σαν φωλίτσα εκεί. Ήθελα να απέχω λίγο από όλο αυτό που γίνονταν εδώ και να νιώσω... Γιατί σου λες έτσι να απέχω από αυτό που γίνονταν εδώ? Εντάξει, γιατί ήμασταν... Θεωρώ ότι σαν ζευγάρι παίξαμε πάρα πολύ. Έπαιξε πάρα πολύ ο χωρισμός. Δηλαδή πολύ περισσότερο και από το γάμο μας, μπορώ να σου πω. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχεις διαβάσει όλο αυτό τον καιρό? Ίσως το γεγονός ότι υπήρξε μια κόντρα μεταξύ μου και του Μιχάλη λόγω της Λάουρας. Είπες πριν ότι το πρώτο καιρό, ας πούμε, του χωρισμού ίσως δεν είχαν γραφτεί πράγματα τα οποία ήταν ακραία. Νομίζω αυτό το έχει ζήσει τον τελευταίο καιρό. Ειδικά τα τελευταία δημοσίευματα ήταν σοκαριστικά για μένα. Δεν πίστευα ότι ποτέ θα έμπαινε στη διαδικασία ένας άνθρωπος και από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί να γράψει τόσες πολλές λεπτομέρειες πραγμάτων που υπόθηκαν σε αυτό το δικαστήριο που έγινε. Βεσκιάς μου πώς φτάσει στα αυτιά της κάτι από όλα αυτά? Όχι, αυτή τη στιγμή είναι πολύ προστατευμένη μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή προστατεύω τις καταστάσεις ώστε να μην μπορεί να φτάσει στα αυτιά της, αλλά αργότερα σίγουρα θα πέσει σε ένα τέτοιο άρθρο, ας πούμε. Έχετε χωρίσει 6 χρόνια, ναι, αλλά δεν είχε βγει το διαζύγιο. Εγώ το άφησα να περάσει γιατί συνήθως τα ζευγάρια ήθιστε όταν χωρίζουν να υπάρχει ένας θυμός και ένας εγωισμός που είναι πολύ φυσιολογικό. Οπότε θεώρησε ότι όσο περνάει ο καιρός αυτό ίσως να γίνεται λίγο καλύτερο. Προσπαθήσατε να βρείτε συνενετική λύση? Ναι, πάρα πολλές φορές. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω το διαφορετικό ήταν η επόμενη μέρα από το δικαστήριο που είδαμε τίτλους που έλεγε πόλεμο στις δικαστικές αίθουσες ανάμεσα στο Μιχάλη Μουρούτσο και την Αναστασία Περάκη. Εγώ δεν ήμουνα στο δικαστήριο. Ήταν η δικηγόρος μου, εκπροσωπήθηκα από τον δικηγόρο μου. Με τον Μιχάλη έχετε σχέσεις, μιλάτε? Δεν γίνεται να μην μιλάμε με τον Μιχάλη. Δεν γίνεται να μην μιλάμε γιατί υπάρχει ένα παιδί. Και δεν είναι σωστό και να μην μιλάμε. Στα δημοσιεύματα που είδαμε την επόμενη μέρα έλεγε ότι ο κύριος λόγος που μπορεί να φτάσετε στα δικαστήρια ήταν το θέμα. Ναι, ξέρεις πώς φαίνεται αυτό. Φαίνεται λίγο σαν να εγώ ξαφνικά να είμαι το κοράκι που περιμένει από πάνω να πάρω ό,τι να εκμεγεστώ χρήματα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι στην ουσία σωστό. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί, υπάρχουν και τις δύο μεριές υποχρεώσεις. Πόσο είναι το κορίτσι σου τώρα? Είναι 9,5. Δεν λέω 10, γιατί αν ποτέ τώρα. Είσαι 10 και μου λέει δεν είμαι 10, μαμά. Είμαι 9,5. Πόσες φορές θα σου το πω? Πώς είναι τώρα που μεγαλώνει? Κοίτα, είμαστε σε μια φάση που είμαστε λίγο πριν την προεφηβεία. Υπάρχουν οι πρώτες παραξενιές, τα πρώτα πράγματα. Να ξέρεις λίγο με τα ρούχα, δεν θέλω να φορέσω αυτό. Ναι, τα μαλλιά μου κάπως πετάνε. Τι είναι αυτό που έβγαλα στο πρόσωπο, πώς θα πάω στο... Ναι, είμαστε σε αυτή την περίοδο. Έχει λίγο δειλά ξεκινήσει αυτό.